Υπόβλημα συμπεριφοράς γυναικών κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πρώτον, από 11 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου, όλες οι γυναίκες οφείλουν να διαβάζουν αθλητικές εφημερίδες, ώστε να ξέρουν τι συμβαίνει στο Μουντιάλ και να μπορούν να συμμετέχουν σε ιατρικές συζητήσεις. Εάν δεν συμβεί αυτό, οι γυναίκες αντιμετωπίζονται απλά ως αόρατες. Εμείς προειδοποιήσαμε. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όλες οι συσκευές τηλεόρασης μαζί με τα τηλεκοντρόλ θα βρίσκονται υπό αντρική κατοχή. Οπότε κάτι Τατιάνες Ματιάνες, η ζωή της άλλης και παπαγαλιάτιδες κομμένη. Τρίτον, η διέλευση γυναικών μπροστά από την οθόνη επιτρέπεται μόνο αν συρθούν στο πάτωμα και δεν μας αποσπάσουν την προσοχή. Εάν προβείτε σε δολιοφθορές τύπου στέκομαι γυμνή μπροστά σου, να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πουντιάσετε, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να σας τρέχουμε σε γιατρούς ή να σας φτιάχνουμε φλαμούρια και χαμομήλια. Τέταρτον, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα είμαστε τυφλοί, κουφοί και θα λέμε μόνο τις λέξεις γκολ, μπύρα, σάντουιτς και πίτσα. Οπότε οι πιθανότητες να ανοίξουμε την πόρτα, να σηκώσουμε το τηλέφωνο ή να ανησυχήσουμε για το μωρό που έπεσε από το μπαλκόνι ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Πέμπτον, οι γυναίκες όταν πηγαίνουν σούπερ μάρκετ θα πρέπει να φροντίζουν για επαρκή αποθέματα μπύρας, πατατακίων, γαριδακίων, ξυλοκαρπίων κτλ. Επίσης απαγορεύονται οι γκριμάτσες όταν υποδέχονται φίλους για να δούμε κάποιο μάτς. Σε αντάλλαγμα θα σας επιτραπεί η χρήση της τηλεόρασης μεταξύ 2 με 6 το ξημέρωμα, εκτός και αν έχει επανάληψη κάποιου καλού μάτς. Έκτον, προσοχή! Εάν η ομάδα μας χάνει, μη λέτε βλακίες του στυλ είναι μόνο ένα παιχνίδι ή την επόμενη φορά θα κερδίσουν κτλ. Πρώτον, δεν έχετε ιδέα από μπάλα. Δεύτερον, μας εκνευρίζετε περισσότερο και μπορεί να αποτελέσουν μέχρι και αιτία διαζυγίου. Και τρίτον, δεν σας ακούμε λέμε. Βλέπε κανόνα νούμερο 4. Έβδομον, μπορούμε να μοιραστούμε τον ίδιο καναπέ μόνο για έναν αγώνα και μόνο εάν δεν έχουμε καλέσει φίλους. Μπορείτε να μας μιλήσετε μόνο στο ημίχρονο, μόνο όταν θα έχει διαφημίσεις και μόνο εάν το σκορ μας ευχαριστεί. Όγδοον, δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα σεξουαλικής επαφής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Γι' αυτό προμηθευτείτε σεξουαλικά βοηθήματα κατά βούληση. Εξαιρούνται περιπτώσεις που η ομάδα κερδίζει με μεγάλο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, οπότε προβλέπετε ένα στα πεταχτά κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου φυσικά. Ένατον, τα replay των γκολ είναι πολύ σημαντικά. Δεν παίζει ρόλο αν τα έχουμε δει ή όχι. Η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Αστοιχείωτες. Δέκατον, μην κανονίσετε οποιοδήποτε είδους συγκεντρώσεις που απαιτούν την παρουσία μας γιατί. Πρώτον, δεν θα πάμε. Δεύτερον, δεν θα πάμε. Και τρίτον, δεν θα πάμε. Ενδέκατον, οι εκπομπές μετά τους αγώνες που δείχνουν τα καλύτερα στιγμιότυπα είναι εξίσου σημαντικές με τους αγώνες. Οπότε παράλογες απαιτήσεις του στυλ. Μα τα έχεις ξαναδεί αυτά, βάλε για να δούμε Dancing with the Stars. Απορρίπτονται. Βλέπε κανόνα νούμερο 2. Δωδέκατον, απαγορεύονται διαροπάλου εκδηλώσεις θαυμασμού όπως αχ τη γλυκούλης που είναι αυτός ο Μέση, ιδιαίτερα όταν θα πανηγυρίζει το 5ο γκολ της Αργεντινής στον αγώνα με την Ελλάδα. 13ο. Τέλος, εκφράσεις του στυλ. Ευτυχώς το Μουντιάλ είναι μόνο κάθε 4 χρόνια. Κρατήστε τες για τον εαυτό σας. Πριν το καταλάβετε, θα έχουν ήδη αρχίσει τα προκριματικά του Champions League. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία. Με εκτίμηση, οι άντρες του κόσμου. Αυτά.